Σφαγίσου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα οδυρωμένη ευώαση, τέκνο γλυκίτα τον πώς αδίκως θα νίσκες, πώς το ξύλο χρέμασε, ο πάσαν γιν κρεμάσας της είδας, μη λείπεις μόνη με, ευεργέτα πολυέλεια τη μητέρα και δούλη σου δέον. Η θυσία του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρόν είναι εκείνο το οποίο ακριβώς έκανε την Παναγία μας να χύνει δάκρυα για το παιδί της, το μονάκριβο, το οποίο το βλέπει επάνω στο Σταυρό να χύνει το αίμα του δια τη σωτηρία του κόσμου. Αλλά μία θυσία την οποία ακριβώς η Εκκλησία μας την παριστάνει ως άδικον, διότι αδίκως οδήγησαν τον Θεό στο Σταυρό. Είναι ο Θεός ο ευεργέτης ο οποίος ζητούσε να ευεργετήσει τον άνθρωπο και αντί της ευεργεσίας ο άνθρωπος του έδωσε τον θάνατο. Η Εκκλησία μας παρουσιάζει την θυσία του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό και λέγει δι' αυτήν τη θυσία την οποία ο Θεός έδωκε δια την σωτηρία του ανθρώπου. Λαέ μου, τι σε έδωκα και τι με ανταπέδωκες. Αντί του μάνα χωρί, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατο. Πόσα έκανε ο Θεός για μας και πόσα κάνει και αντί της ευεργεσίας εμείς του δίδουμε αχαραστία. Εκείνος έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό και εμείς αχάριστοι δεν τον ευχαριστήσαμε ποτέ, ούτε θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε, ούτε να κατανοήσουμε τη θυσία την οποία έκανε για μας. Και έρχεται η μεγάλη μέρα της σταυρώσεως του Κυρίου μας, τον βλέπουμε επάνω στο σταυρό και όση ώρα τον βλέπουμε τόσο και αν προσευχηθούμε και αν κάνουμε προσευχή και αν τον ευχαριστήσουμε. Διότι όλα είναι δυνατά εις τον άνθρωπο να έχει συνέστηση του τι βλέπει και συνέστηση του τι ακούει. Και αν δεν ακούσει ό,τι λέγει η Εκκλησία μας δεν καταλαβαίνει τίποτε και αν τα ακούσει, αν δεν υπάρχει το κήρυγμα να του τα ερμηνεύσει του ανθρώπου, δεν καταλαβαίνει και πάλι. Αυτή είναι η ιστορία η οποία ακριβώς επικρατεί στο σημερινό άνθρωπο. Θέλει να ακούσει ερμηνευμένα εκείνα τα λόγια τα οποία η Εκκλησία μας τα παρουσιάζει για να καταλάβει το βάθος το οποίο ακριβώς έχει το κάθε νόημα και το βάθος το οποίο έχει η κάθε μία λέξη. Η πνευματική ωφέλεια από την ακολουθία, η πνευματική ωφέλεια από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, η πνευματική ωφέλεια από το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Αυτά είναι τα βαθιά σημεία τα οποία ακριβώς η Εκκλησία μας θέλει στα παιδιά της και δι' αυτό έχει το Θείο Κήρυγμα ως τροφή, ως μάνα του ουρανού. Εάν δεν υπάρχει κήρυγμα, δεν καταλαβαίνει κανείς το τι ακούει, έρχεται στην Εκκλησία, φεύγει από την Εκκλησία χωρίς να καταλάβει τίποτε. Δι' αυτό αξίωσε μας, Κύριε μου, να παρακαλούμε το θέλημά Σου, να παρακαλούμε τη χάρη Σου, να παρακαλούμε το όνομά Σου το Άγιο, να δίδεις φωτισμό στον κόσμο Σου και στην Εκκλησία Σου να υπάρχει το Θείο Κήρυγμα το οποίο είναι σωτήριο δια μία ψυχή. Διότι μία φράση της Αγίας Γραφής, μία φράση του Κηρύγματος δύναται να σωθεί ένας άνθρωπος, να σωθεί μια ψυχή, δια την οποία ο Θεός έχρισε το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Σφαγίσου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπωσε. Η Παναγία μας κάτω από το Σταυρό του Κυρίου μας βλέπει το παιδί της να υποφέρει, να χύνει το αίμα του, να παρακαλεί τον Πατέρα Θεόν και να του λέει «Πατέρα μου, άφεσαι αυτή σου γαρίδα στη ποιούση». Και πάνω στο Σταυρό ο Χριστός μας διψά και λέγει διψώ, διψά. Εκείνος ο οποίος σκέπει τους ουρανούς με τα νέφη, με τις νεφέλες, έχει τα σπηγά των υδάτων, έχει τους ποταμούς των υδάτων, έχει τους ωκεανούς. Είναι ο Χριστός μας ο οποίος έπλασε τα πάντα και τώρα διψά. Τι διψά, θέλει νερό να πει, διψά για τη σωτηρία της κάθε μια ψυχής. Θέλει ακριβώς να σωθεί μία ψυχή, γι' αυτό λέγει διψώ για την σωτηρία σας. Παιδιά μου, διψώ για σας. Διψώ να σας φέρω κοντά μου στον παράδεισο μου. Διψώ να σας φέρω στην δόξα μου. Διψώ να έρθετε κοντά μου. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτε από ό,τι
Εκείνος επάνω στο Σταυρό παρακάνει. Τα 7 του λόγια τα οποία είπαν επάνω στο Σταυρό είναι 7 σημεία πνευματικά τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να τα κατανοήσει και να τα καταλάβει. Κύριε, αξίωσε μας πάντοτε να έχουμε την συνέστηση της θυσίας σου την οποία υπέστης δι' εμάς. Η Παναγία μας το βλέπει όλα και λυπάται και παρακαλεί τον Υιόν της για μας. Και όταν έκλεισε και εκείνη τα ματάκια της, δεν έφυγε από τον κόσμο, αλλά πάντοτε βρίσκεται στον κόσμο και παρακαλεί τον Υιόν της να σώσει την ανθρωπότητα ολόκληρη. Υιέ μου και Θεέ μου, μακροθύμησε για τα παιδιά σου, έχεσαι στο αίμα σου για αυτά, κάνε υπομονή ακόμη. Και ο Κύριος μας, βλέποντας τα δάκρυα της Παναχράντου του Μητρός, παρατείνει την δικαία του τιμωρία, διότι άνθρωποι αχάριστοι δεν περιμένουν τίποτε άλλο παρά μόνο τη δικαία τιμωρία του Θεού, όχι την ευεργεσία του, διότι ο πτέστης δεν παρακαλεί να δει το έβγε, αλλά να δει την καταδίκη του. Εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε τι το οποίο γίνεται, είναι και υπεύθυνος να πληρώσει για αυτά τα οποία πράττει. Σφαγίσου την άδη των Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα οδυρωμένη ευώαση, τέκνο γλυκύτατον, πόσα δίκως θνίσκες, πώς το ξύλο κρέμασε, ο πάσαν γιν κρεμάσας της είδαση. Μη λυπείς μόνη, ευεργέτα πολύ έλε, τη μητέρα και δούλη σου δέωμα. Σε παρακαλώ, δέξε την προσευχή της μανούλας σου, δέξε την προσευχή της μητέρας σου, δέξε τα δάκρυα της μητέρας σου και σώσε τον κόσμο σου, εσύ που εσταυρώθηκες επάνω στο Σταυρό. Αυτάς παρακαλούμε τις μέρες αυτές να μας αξιώσει ο Θεός, να φτάσουμε τα Άγια του Πάθη, να ακούσουμε τα λόγια του, τον νυφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο και έντιμα μου και ευχονής έρθεν αυτό. Λάμπρου νόμου της τολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον. Αυτά θα ακούσουμε σε λίγο. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Αξίωσε μας Κύριε να είμαι θα έτοιμη να απαντήσουμε την αγάπη σου που έρχεσαι δια να μας σώσεις. Αξίωσε μας Κύριε να είμαι θα άγρυπνη δια τη σωτηρία μας. Αυτά είναι τα λόγια τα σημαντικά τα οποία ακριβώς τις ημέρες αυτές θα ψάλλει η Εκκλησία μας δι' όσους ενίστευσαν, δι' όσους επροσευχήθησαν, δι' όσους έχησαν δάκρυα μετανοίας, δι' όσους ζητούν το έλεος του Θεού. Να μας αξιώσει να φτάσουμε τα Άγια του Πάθη και την Αγία του Ανάσταση. Αμήν.